Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο Δημήτρης Θεοδόρου. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Αλέξανδρε, σε εσά και στους φίλους ακροατές. Τι γίνεται, Δημήτρη? Τελευταία αγωνιστική είχαμε το Σαββατοκύριακο για όλα τα εθνικά πρωταθλήματα. Ποια η άποψή σου μέχρι στιγμής για... ποια η άποψή σου για το 2014 γενικά? Δημήτρη, δεν ακούγεσαι καλά, πάνε κάπου που να έχει σήμα. Τώρα καλύτερα. Πολύ καλύτερα τώρα. Ωραία. Λοιπόν, μετά από ένα επτάήμερο λοιπόν, που είχαμε φουλ αγωνιστική δράση σε όλα τα πρωταθλήματα, Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή, ολοκληρώνεται με κάπως ομαλό τρόπο, με πιο ομαλό τρόπο τουλάχιστον από ό,τι εξελίχθηκε στην διάρκεια του το πρωτάθλημα της Super League κατά κύριο λόγο. Με το σημερινό παιχνίδι βεβαίως, Αλέξανδρε, του Παναθηναϊκού με την Κέρκυρα, το οποίο θα γίνει, θα ξεκινήσει σε περίπου 40 λεπτά από τώρα και θα γίνει στο πόδι της Λεωφόρου. Εκεί που το Τρυφούλι λοιπόν θα υπαρχθεί τους Φέρκες με στόχο να κάνει την νίκη να ολοκληρώσει με δικό τρόπο το 2014, να πλησιάσει ασφαλώς και την κορυφή, όπου ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός έχουν ξεφύγει προς το παρόν. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε στη Λιβαδιά, έφτασε στους 34 βαθμούς, ο Ολυμπιακός είναι στους 33, ο Παναθηναϊκός έχει μείνει στους 26 και θέλει την νίκη για να πλησιάσει. Θα τα πούμε όμως πιο εκτενώς αυτά. Όσον αφορά το 2014, νομίζω ότι κατά κύριο λόγο θα μείνει στις μνήμες μας η πολύ καλή πορεία της Εθνικής Ελλάδος στο Μουντιάλ. Το καλοκαίρι βεβαίως, με την πάρα πολύ καλή συμμετοχή της και το πλασάρισμά της στους 16 καλύτερους του κόσμου, τον αποκλεισμό εκείνων από την Κώστα Ρίκα σε ένα μάτς που άφησε η Εθνική την αίσθηση ότι θα μπορούσε να αποκριθεί, ότι ήταν στο χέρι της, να φτάσει ακόμα και στο σούπερ να την έφτιαξε εκεί την Ολλανδία. Δεν τα κατάφερε όμως, νομίζω ότι αυτή είναι η σημαντικότερη επιτυχία μαζί με την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού του 2014 για την Εθνική Ελλάδος. Αυτή είναι και η σημαντικότερη, νομίζω, στιγμή της χρονιάς για το 2014. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τις εγχώριες διοργανώσεις και τις διασυλλογικές διοργανώσεις δηλαδή, για το πρωτάθλημα της Super League ξεχωρίζει η εύκολη κατάκτηση του Ολυμπιακού την περσινή σεζόν. Για τον πρώτο μισό της φετινής μπορούμε να διακρίνουμε ότι μετά από πολλά χρόνια η ομάδα του Πειραιά έχει ανταγωνιστές, έχει να συναντήσει δυσκολίες όσον αφορά την κατάκτηση του φετινού πρωτάθλητος. Τουλάχιστον έτσι φαίνεται μέχρι τώρα, Αλέξανδρε, να πούμε αν θα επαληθευτούμε και να δούμε και στη συνέχεια έναν δυνατό ΠΑΟΚ, έναν ισχυρό ΠΑΟΚ, έναν ανταγωνιστικό ΠΑΟΚ που θα δώσουν ένα νέο ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα. Πολύ και είχαμε την συμμετοχή, έχουμε τη συμμετοχή της ΑΕΚ βεβαίως να ξεχωρίζει. Πέρσι είχε πάρει μια εξτρά αξία δυόμενη εθνικής με την συμμετοχή της ΑΕΚ στον έκτο όμιλο. Αυτό το είναι το πρωτάθλημα του football. Βεβαίως δεν είναι μόνο η ΑΕΚ, είναι και η Ερακλής, είναι και η ΑΕΛ, είναι και άλλες είναι ο Απόλλων Αθηνών, είναι και άλλες σημαντικές ομάδες, η Παναχαϊκή που συμμετέχουν σε αυτό το πρωτάθλημα του football. Και για τη ΓΑΜΑ Εθνική, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι βλέπουμε πραγματικά και φέτος ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα. Πιο ενδιαφέρον από το περσινό, γιατί είναι και λιγότεροι όμιλοι, είναι λιγότερες οι ομάδες και πιο δυνατές. Και στους τέσσερις ομίλους υπάρχει τεράστια αγωνία, τεράστιο ενδιαφέρον όσον αφορά και το στόχο του πρωταθλήματος, αλλά και τη παραμονή στην κατηγορία. Κάπως έτσι, αν θέλαμε να κάνουμε έναν γρήγορο απολογισμό. Μάλιστα. Πολύ καλός ο γρήγορος απολογισμός σου, ούτε στημένο, ας το πούμε έτσι, να το είχαμε. Λοιπόν, πάμε λίγο στις ομάδες των Αθηνών. Όπως είπες και εσύ, ο Ολυμπιακός μπορεί να κέρδισε, να βρέθηκε για μία μέρα στην κορυφή της βαθμολογίας, αλλά τελικά ο ΠΑΟΚ τον κατέβασε. Και είχαμε και μία δήλωση του Δημήτρη Παπαδόπουλου περί τρομοκρατίας και εχμές για τον Μίτσελ, σωστά? Εχμές για τον Μίτσελ, αυτό δεν το γνωρίζω. Αν μπορεί να με βοηθήσει για το τι δήλωσε ο Δημήτρης Παπαδόπουλος για τον Μίτσελ, Αλέξανδρε. Επειδή ο Μίτσελ είπε το Σάββατο το βράδυ
ότι θα μας βρει το νέο έτος στην πρώτη θέση. Ο Παπαδόπουλος το εξέλαβε αυτό, ότι κάτι ήξερε ο προπονητής του Ολυμπιακού για το τι θα ακολουθήσει στην Λιβαδιά και μίλησε περί τρομοκρατίας. Αλήθεια, ο Μίτσελ είπε θα μας βρει με βεβαιότητα ή ευχήθηκε? Γιατί ξέρεις ότι κάπου μετάφραση μπορεί να δώσει μεγάλη σημασία στα λόγια. Σίγουρα, αλλά επειδή και εγώ δεν το παρακολούθησα ούτε τις δηλώσεις του Μίτσελ ούτε τη δήλωση του Παπαδόπουλου, στα site το είδα σήμερα, περνάει ότι μίλησε με βεβαιότητα ο Μίτσελ. Τώρα μπορεί να έκανε την δική του, πώς να το πούμε, τη δική του πρόβλεψη. Ίσως να μετέφερε τη δική του αίσθηση ότι ο Πάτς θα δυσκολευτεί και δεν θα περάσει την Νικηφόρο. Δεν το έχει πει ακριβώς ο προπονητής Ολυμπιακού. Αν είπε ότι ναι, είμαι σίγουρος ότι θα χάσει βαθμούς ο ΠΑΟΚ και θα είμαστε πρώτοι, ίσως να πρέπει να είναι και λίγο πιο προσεκτικός στη διατύπωση. Πολύ περισσότερο από τη στιγμή που είναι ξένος προπονητής, δεν μιλάει ελληνικά και γνωρίζει ότι μπορεί να παρεμηνευτούν τα λόγια του, ειδικά σε μια χώρα που έχουμε αυτή την τάση. Όπως και να έχει πάντως, ο Μίτσελ μπορεί να εξέφρασε μια ευχή, μπορεί να εξέφρασε μια πεποίθηση με το ΠΑΟΚ, ούτε σε όλους δυσκολεύεται στις εκτός έδρας αναμετρήσεις. Και στην Ξάνθη το απέδειξε αυτό, που δέχτηκε μια ευρεία. Ήταν το ίδιο υπέστηκε στα Γιάννενα με το 3-0 την προηγούμενη εβδομάδα. Οπότε μπορεί κάπου εκεί να βασίστηκε ο Μίτσελ. Δεν έχω ακούσει εγώ προσωπικά, δεν ξέρω τι είπε και νομίζω ότι και δεν είναι και δουλειά του Δημήτρη Παπαδόπουλου, Αλέξανδρε, να σχολιάσει τα λόγια ενός άλλου προπονητή. Έτσι, αυτή την αίσθηση έχω. Και εγώ έτσι νομίζω, απλά είπε, επειδή το διαβάζω αυτή τη στιγμή, είπε ότι επειδή ξέρω Ισπανικά, έτσι το ξεκίνησε. Μίλησε για τρομοκρατία και γενικά για τον κύριο Μίτσελ. Μπας περιπτώσει, θα αφήσουμε αυτό. Ο Ολυμπιακός τελικά τελειώνει τη χρονιά στην δεύτερη θέση. Ποιο το κλίμα στην ομάδα του Πειραιά? Αυτό που μπορούσε να κάνει ο Ολυμπιακός το έκανε με την ολοκλήρωση του 2014, με δεδομένο ότι είχε μείνει μακριά από την κορυφή. Έφτασε να είναι και νομίζω και 7 βαθμούς πίσω από τον ΠΑΟΚ κάθε στιγμή. Να σε διορθώσω, 7 δεν έφτασε. Θα έφτανε αν ο ΠΑΟΚ κέρδιζε μες στην Ξάνθη. Α, μάλιστα. Οπότε ναι, έχεις δίκιο, Αλεξάνδρε. Αν κέρδιζε στην Ξάνθη θα έφτανε στους 7. Με δεδομένο λοιπόν ότι θα βρισκόταν μέχρι και σε αυτό το σημείο, αυτός ένας βαθμός κάτι είναι για το Σπύρο. Ρώτες, οι οποίοι είχαν μια άνετη νίκη το Σάββατο το απόγευμα, το Σάββατο το βράδυ για την ακρίβεια, μόνο γύρω της Τριάμβου δεν έκαναν στην Καλονή με τους γηπεδούχους, σε ένα παιχνίδι που εξελίχθηκε πολύ πιο εύκολα από ό,τι μπορεί να περίμεναν κάποιοι. Δηλαδή θεωρητικά, με δεδομένο ότι και η Καλονία έχει δείξει ένα πολύ καλό πρόσωπο και φέτος, έχει κοντάρει κάποιους αντιπάλους της, έχει κερδίσει και τον Παναθηναϊκό μέσα στην Μυτιλίνη, έχει κάνει και άλλες σπουδαία αποτελέσματα. Αν θυμάμαι καλά και με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, περισσότερο αποτέλεσμα της δεν έλεξαμε. Ναι, ένα είχε έρθει εκείνο το παιχνίδι. Ένα στην Πρεμιέρα. Ακριβώς, δεν ήταν αυτή την Καλονή που βλέπαμε. Αγωνιστικά δεν ανταπεξήλθε στις απαιτήσεις του αγώνα και δέχτηκε αυτή τη βαριά ήττα που από όλους σχολιάστηκε. Όπως και να έχει ο Ολυμπιακός πήρε αυτό που ήθελε, το τρίποντο δηλαδή, και παρέμεινε ένα βαθμό, προσπέρασε προσωρινά. Θα ήθελε εκεί οι άνθρωποι του Ολυμπιακού να παραμείνει η ομάδα του στην πρώτη θέση. Δεν τα κατάφεραν όμως, γιατί ο Λιβαδιακός δεν μπόρεσε να σταματήσει τον ΠΑΟΚ. Είχε τις ευκαιρίες στην αλήθεια και στο τέλος χτύπησε τους Θεσσαλονικείς ο Λιβαδιακός. Έμεινε όμως στην αρχή και ο ΠΑΟΚ τερματίζει στην κορυφή. Αυτό βεβαίως όσο που σημειώνουν είναι ότι στον Πειραιά είναι ότι εκφράζουν μια βεβαιότητα ότι είχαν μετρατεί στην κορυφή της βαθμολογίας. Αλλά είναι γρήγορα, δηλαδή είναι θέμα χρόνου ο Ολυμπιακός να περάσει στην πρώτη θέση και να αποκατασταθεί εντός εισαγωγικών, όσο λένε στο λιμάνι αυτό, έτσι. Όσον αφορά τη μάχη του πρωταθλήματος. Από εκεί και πέρα υπάρχουν δύο ζητήματα ανοιχτά. Το ένα έχει να κάνει με τον Αφελάη, ο οποίος ο Ιμπραήμ Αφελάη τις τελευταίες μέρες έχει δείξει κάποιες τάσεις φυγής από τον Ολυμπιακό. Το δείχνει αυτό με τη συμπεριφορά του. Μία ήταν η αποχώρησή του από τον αγωνιστικό χώρο. Πριν Δημήτρη, δεν ακούγεσαι καλά. Πάνε κάπου, δεν ακούγεσαι καλά πάλι. Λίγο τώρα. Καλύτερα. Τώρα πολύ καλά, τώρα πολύ καλά. Ωραία. Για τον Αφελάη που αναφέραμε, τον Ιμπραήμ Αφελάη, δύο περιστατικά που έχουν σημειωθεί τις τελευταίες ημέρες. Το ένα έγινε με τον Πανιόνι.
θέμα που είναι ανοιχτό στον Ολυμπιακό. Το δεύτερο έχει να κάνει με το μεταγραφικό κομμάτι, όπου είναι λογικό πλέον να αυξάνονται και να πληθαίνονται οι φήμες και οι εικασίες, ας πούμε, για τις μεταγραφές, για τις κινήσεις που θα γίνουν το λιμάνι όσον αφορά την ενίσχυση του ρόστερ για τη συνέχεια του πρωταθλήματος, καθώς είναι δεδομένο ότι υπάρχουν προβλήματα στον Ολυμπιακό και κυρίως στο κέντρο της άμυνας. Εκεί έχει παρατηρηθεί το μεγαλύτερο πρόβλημα, καθώς για την επίθεση συνεχίζουν να εμπιστεύονται τον Κώστα Μήτρογλου, ο οποίος δείχνει σιγά σιγά να ανεβαίνει, και αν ανέβει ο Μήτρογλου, Αλέξανδρε, θα είναι μια πάρα πολύ καλή λύση, θα είναι ουσιαστικά μια εσωτερική μεταγραφή για τον Ολυμπιακό, ο οποίος στο πρώτο μισό της φετινής χρονιάς δεν έχει πάρει αυτά που θα ήθελε από τον Έλληνα επιθετικό. Αν αυτός ανεβάσει την απόδοσή του κι άλλο, όπως δείχνει να το κάνει μέχρι τώρα, και αν αρχίσει να βρίσκει δίχτυα, μπορεί να υπολογίζει πολλά περισσότερα η ομάδα του Πειραιά. Όσον αφορά όμως το κέντρο της άμυνας, θα γίνει μια μεταγραφή. Ρικάρντο Κώστα λένε οι περισσότεροι προς το παρόν ότι βρίσκεται ψηλά στη λίστα, και έχουν γίνει ενδεχομένως και κάποιες επαφές, οι οποίες βεβαίως έχουν διαψευστεί από τον ατζέντη του ποδοσφαιριστή. Θα δούμε τις επόμενες ημέρες. Νομίζω, διαβάζοντας την δήλωση του ατζέντη του ποδοσφαιριστή, 33χρονο αμυντικό, που έχει επιδείξει πολλές επιτυχίες στο παλμαρέ του, έχω την αίσθηση ότι περισσότερο επαλήθευση για το ενδιαφέρον και για τις επαφές παρά διάψευση, όπως ήθελε ο ίδιος να κάνει για τον πελάτη του. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν από τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός έχει σήμερα παιχνίδι. Είναι εκτός ο Μάρκος Μπέρκ, έτσι. Εκτός πάλι ο Μπέρκ. Εκτός είναι και ο Σίλντερφελντ, εκτός αποστολής. Μέσα είναι ο Μπερίσα για πρώτη φορά στο φετινό πρωτάθλημα σε αποστολή του Παναθηναϊκού. Δημήτρη, αυτό το δέχομαι, νομίζω ότι είναι και ο Νάνο, έτσι. Ναι, είναι και ο Νάνο εκτός αποστολής. Βεβαίως του Μπέρκ είναι η σημαντικότερη απουσία, έτσι, στο επιθετικό κομμάτι. Για τον Παναθηναϊκό, όπως σήμερα έχω την αίσθηση ότι θα αντιμετωπίσει σοβαρότατο εμπόδιο όσον αφορά την κατάκτηση των τριών βαθμών. Δεν θα είναι καθόλου εύκολο το παιχνίδι με την Κέρκυρα. Να δούμε αν θα μπορέσει ο Παναθηναϊκός να κλείσει, να βάλει θετικό επίπεδο σεζόν στο έτος. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν από το Παναθηναϊκό. Η ομάδα της ΑΕΚ χθες πεντάστερη. Έκλεισε με πεντάρα το 2014. Πεντάρα και μια καλή εμφάνιση. Αυτό που έχει σημασία, το έχουμε πει πολλές φορές, αυτό επανειλημμένως, και νομίζω ότι αυτό μετράει για την ΑΕΚ. Μετράει αντίστοιχα για να βρεθεί στα play-off στο τέλος της σεζόν. Δεν νομίζω ότι σκέφτονται κάτι άλλο οι άνθρωποι. Τα παιχνίδια έχουν περισσότερο διαδικαστικό χαρακτήρα, καθώς το αν θα κερδίσει η ΑΕΚ εύκολα ή δύσκολα τον εαυτό, ψαχνώς το ΑΚΑ είναι το τελευταίο τη δεδομένη στιγμή. Οι άνθρωποι της, ο Τραγιανός Δέλλας, τον Ντούσαν Μπάλκεβιτς, βλέπουν τα γενόψη και της επόμενης σεζόν. Από τώρα γίνονται κάποιες κινήσεις, δηλαδή κάποιες ενέργειες. Από τώρα βγαίνουν τα συμπεράσματα για κάποιες ποδοσφαιριστές, το αν μπορούν να συνεχίσουν στο νέο πρόγραμμα στη Super League, εφόσον βεβαίως επανέλθει η Ένωση μετά από 2 χρόνια στο κορυφαίο πρόγραμμα της χώρας. Αυτό που θέλουν λοιπόν από εδώ και πέρα είναι να δουν σιγά σιγά ποιοι ποδοσφαιριστές θα παραμείνουν στο ρόστερ το καλοκαίρι και ποιοι θα αποχωρήσουν. Είναι δηλαδή μια περίοδος που ξεκινάει με την είσοδο του νέου έτους για πολλούς ποδοσφαιριστές, οι οποίοι θα είναι κριτήριο για την παραμονή τους ή όχι στην ΑΕΚ. Όσον αφορά τώρα το προχθεσινό αποτέλεσμα, ο Μπρέζεβιτς είχε για τη χθεσινή μάλλον νίκη της ΑΕΚ επί του Ιωάννου. Ο Μπρέζεβιτς είχε μια αρκετά καλή παρουσία. Ο Πλατέλας, ως συνήθως, ήταν και αυτός πάρα πολύ καλός. Οι δύο ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ, οι οποίοι ουσιαστικά πήραν την ομάδα τους και την οδήγησαν στην επικράτηση για αυτή την 10η αγωνιστική. Η ΑΕΚ, 9 αγώνες, έχει 8 νίκες και μόλις μία ισοπαλία. Είναι βεβαίως στην πρώτη θέση. Ακολουθεί η Πανεθαϊκή, η οποία έχει και ένα μάτι λιγότερο, όμως δεν δείχνει καθόλου να μιλήσει την ΑΕΚ όσον αφορά την κατάκτηση της πρώτης θέσης. Μάλιστα. Σήμερα δεν ξέρω, αλήθεια, αλλά θέλω να φέρουμε και μια έτσι χριστουγεννιάτικη γιορτή που γίνεται στο στάδιο ΑΚΑ, στην μεγάλη αίθουσα του γηπέδου. Εκεί είναι όλοι συγκεντρωμένοι, όλη η κυτρινό μαύρη οικογένεια του ποδοσφαίρου, από τον Δημήτρη τον Μελισανίδη, τον Ντούσαν Μπάγεβιτς, τον Τελιανό Δέλα, όλους τους ποδοσφαιριστές και τις οικογένειές τους. Είναι πάρα πολύ καλό και οικογενειακό το κλίμα, και γιατί να μην ήταν άλλωστε με την ΑΕΚ να είναι στην πρώτη θέση, και βεβαίως να μην έχει και πάρα πολύ άγχος για τη συνέχεια. Ευκαιρία λοιπόν για να ξεφύγουν λίγο οι άνθρωποι της ΑΕΚ και οι οικογένειές τους, να ανταλλάξουν δώρα, ευχές και να περάσουν λίγο καλύτερα τις μέρες αυτές, να χαλαρώσουν μακριά από τους αγωνιστικούς χώρους. Μάλιστα.
Πάμε λίγο, δεν ξέρω αν έχεις τίποτα λίγο από Πανιόνιο και Ατρόμητο. Οι δύο ομάδες που παίζανε μεταξύ τους χθες, Πανιόνιος και Ατρόμητος, το ισοπαλό αποτέλεσμα το οποίο νομίζω ότι δεν ικανοποίησε κανέναν για διαφορετικούς λόγους. Ο Πανιόνιος γιατί αν και βρέθηκε να χάνει δύο φορές, ισοφάρισε στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου σε 2-2, έπαιζε με αριθμητικό πλεονέκτημα, είχε ένα ημίχρονο μπροστά του ουσιαστικά για να πετύχει ένα γκολ ακόμη και να πάρει τη νίκη. Δεν ακούγεσαι, Δημήτρη, δεν ακούγεσαι. Όχι, δεν ακούγεσαι καλά. Τώρα καλύτερα. Τώρα πολύ καλύτερα. Ωραία. Και το παράδειγμα λοιπόν για τον Ατρόμητο το λέγανε. Πρέπει να χάσει Νέα Σμύρνη. Ένα. Το οποίο νομίζω δεν ικανοποιεί από του κανένα για διαφορετικού λόγου. Ο Πανιόνιος είχε. Να πετύχει με αριθμητικό πλεονέκτημα, δεν τα κατάφερε. Δεν πετύχε του. Ένα βαθμό που δεν είναι και καλή συγκομιδή για εντός έδρας παιχνίδι. Από την άλλη, ψηλού στόχου θέλει, ήθελε αυτή τη νίκη, ήθελε, θα μπορούσε και να την κρατήσει. Βρέθηκε να πει σε μια φάση του κοντέρου που έκανε το. Δημήτρη, δεν ακούγεσαι καλά, δεν ακούγεσαι καλά, δεν ακούσαμε σχεδόν τίποτα. Έλα, τώρα σ' ακούμε, τώρα σ' ακούμε. Α, πάλι χάθηκε. Ναι, τώρα... Τώρα πολύ καλύτερα. Για τα... Ήθελα την νίκη στη Νέα Σμύρνη, δεν μπορούσα να την πετύχει, και βρέθηκε να πηγαίνει δύο φορές. Υπάρχουν και τα παράπονα για την Τσίμ και νομίζω ότι το πέραν του... πολύ, καθώς ο αντίπαλος δεν έχασε τουλάχιστον ο Ατρόμητος, έτσι οι δύο ομάδες κοιτάνε τη συνέχεια με την έναρξη του νέου έτους. Μάλιστα, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ που ήσουν και άλλη μια φορά εδώ. Τελευταία εκπομπή για το 2014 αυτή. Να σε ευχαριστήσουμε που ήσουν εδώ. Θα τα πούμε πλέον από τη νέα χρονιά. Να σου ευχηθώ καλές γιορτές με υγεία και φυσικά να τις περάσεις με τα αγαπημένα σου πρόσωπα. Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ. Να σου ευχηθώ και εσένα ό,τι καλύτερο προσωπικά και για την οικογένειά σου και ό,τι καλύτερο στους φίλους ακροατές του Αβένα. Να συνεχίσετε την πολύ καλή δουλειά που κάνετε και εμείς θα τα πούμε με το νέο έτος. Ωραία. Καλό απόγευμα. Καλές γιορτές. Καλό απόγευμα, Αλέξανδρε. Να είσαι καλά. Thank you.